Αυλαία έπεσε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η Κάτια Φωτιάδου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Η σημερινή συνεδρίαση μετά από περίπου ένα μήνα εργασιών ήταν για την σύνταξη ενός τελικού πορίσματος. Ξέραμε εξ αρχής ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα κοινό πόρισμα, καθώς είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι πορισματικές εκθέσεις τόσο της κυβερνητικής πλειοψηφίας όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έτσι λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, πέσε αυλία, όπως είπε και εσείς, εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, και η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να υπάρξει συνεδρίαση ολομέλειας επί ενός απόρριτου πορίσματος. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, δηλαδή θα έχουμε μια συζήτηση την επόμενη Παρασκευή. Όπως όλα δείχνουν, αυτή την ώρα συνεδριάζει η διάσκεψη των Προέδρων για να αποφασίσει την ημερομηνία. Οι πληροφορίες συγκλίνουν για την επόμενη Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, ναι, όπου η Ολομέλεια θα συζητήσει επί ενός απόρριτου πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής. Και βέβαια, οι πρώτες αντιδράσεις έχουν ήδη προκληθεί με τον Νίκο Βούτση εντός της Ολομέλειας να διαρωτάται πώς μπορεί να ακολουθηθεί μια τέτοια διαδικασία, αλλά και από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, οι οποίοι μιλούν για ότι το απόρριτο καλύπτει ακόμα και την συνεδρίαση της Ολομέλειας, τόσο από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ όσο και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Βούτση. Δια της κυβερνητικής σας πλειοψηφίας αποφασίσατε στη συζήτηση στην Ολομέλεια που θα γίνει την άλλη Παρασκευή να είναι απόρριτο το πόρισμα το οποίο κατά πλειοψηφία εσείς αποφασίσατε εκεί πέρα μέσα και να μην είναι σε γνώση προφανώς, εκτός αν θέλει οποιοδήποτε από εσάς να πάει στο 348 να μελετήσει 2.882 σελίδες της Επιτροπής για να έρθει να ψηφίσει εδώ επί των πορισμάτων. Πρόκειται για τρομακτική θεσμική αντίφαση εν ώψη της σημερινής υπόθεσης που εξετάζουμε. Η διαρκή στοχοποίησή μου σας έχει καταντήσει καταγέλαστος. Ειδικά όταν επιχειρείτε ανεπιτυχώς να κρύψετε τις δικές σας σκανδαλώδεις ιστορίες. Χτυπάτε όσο θέλετε. Μας κάνετε πιο δυνατούς. Ψάξτε όσο μπορείτε και όσο προλαβαίνετε. Διότι καθώς ψάχνετε, πέφτετε πάνω σε δικά σας ανομήματα, κύριοι. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Ψηφίστε λοιπόν με το μυαλό στο μέλλον. 60 από εσάς δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Σε μια Βουλή που η προοδευτική πλειοψηφία θα ελέγξει όλες τις δυσόδεις υποθέσεις της τελευταίας τριετίας και η δικαιοσύνη θα αφαιθεί απερίσπαστη να κάνει τη δουλειά της.